Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, Not Even Famous, για μια ακόμα Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου, καλό μήνα. Ναι, ισχύει, καλό μήνα. Μπορεί να είπαμε ότι έχουμε θέμα του Arctic Monkeys, αλλά είπαμε πάλι να σας μπερδέψουμε. Και βρήκαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε μια στήλη που είναι πάρα πολύ σημαντική στο You Smile. Είναι το blog. Όπου σε αυτό το blog διάφοροι ειδικοί από το χαμόγελο κάθεται και γράφουν διάφορα άρθρα. Τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα τόσο σε νέους, και κυρίως σε νέους, αλλά και σε γονείς. Οπότε είπαμε να σχολιάσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα και να πούμε τη γνώμη μας σχετικά με αυτά. Επειδή είναι θέματα τα οποία αφορούν άτομα της ηλικίας μας και υπάρχουν πολλά παιδιά που μας ακούνε, τα οποία ίσως μπορούν να ταυτιστούν με αυτά. Ακριβώς. Και κάποια είναι πιο πρόσφατα, κάποια είναι πιο παλιά. Εμείς θα πάρουμε μια γεύση από όσα περισσότερα μπορέσουμε. Γενικά τα ψάξαμε. Και είπαμε, βρήκαμε τα καλύτερα που θεωρούμε εμείς και που ταιριάζουν πιο πολύ για τον τελευταίο καιρό. Ναι. Και τώρα θα τα παρουσιάσουμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας κομμάτι και συνεχίζουμε με επίκαιρα και όχι θέματα. Και θα ακούσουμε Arctic Monkeys. Και το Florescent Adolescent. Mm-hmm. Και αυτή ήταν μια μικρή γεύση από τους Arctic Monkeys. Γιατί δεν θέλαμε να σας τα δώσουμε όλο. Να μην τα κρατήσουμε όλα και για τη σημερινή εκπομπή. Φυσικά. Τι θα δείξουμε στην επόμενη. Έχουμε δίπλα μας την Νικολέτα. Να δώσουμε ένα χειροκρότημα. Έχει εδώ πέρα έρθει για moral support. Support. Δεν τη βλέπετε. Αλλά τη βλέπουμε εμείς. Είναι σαν τη Μάρτζη. Θα τη χορτάσουμε μόνο εμείς. Μπορούμε να σας την περιγράψουμε όμως. Είναι ξανθιά με πράσινα μάτια και είναι δίπλα μας. Πολλά και είναι στο ύψος μου. Λίγο πιο κοντή. Εντάξει. Λοιπόν, άμα είναι μετά θα βάλουμε και κανένα τραγούδι που να θέλει να βάλουμε. Λοιπόν, με ποιο θέλει να ξεκινήσουμε? Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Με το, okay. Γιατί μπορώ να ψηλό ταυτιστώ λίγο. Είναι και το πιο πρόσφατο, έτσι. Ναι. Ο τίτλος είναι Κρίση πανικού, τι είναι πάλι αυτό? Ακριβώς. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στις ηλικίες δεύτερη και τρίτη ηλικίου και σιγά σιγά θα αρχίσει να κυριαρχεί και στην πρώτη ηλικίου με το καινούργιο σύστημα. Καλά, έχει αρχίσει ήδη. Άμα δεις τα παιδάκια στην πρώτη ηλικίου. Ναι, και στην πρώτη τους βλέπεις λίγο περίεργα. Πάντως, μια κοπέλα που ήταν πρώτη ηλικίου είχε ανεβάσει σε ένα blog ότι δεν μπορεί άλλο την κατάσταση αυτή που επικρατεί στην πρώτη ηλικίου και ότι από τότε που ήταν μικρή ονειρευόταν ότι στην ηλικία της πρώτης ηλικίου θα βγαίνει με τις φίλες για καφέ και θα έρχονται μετά σπίτι της και θα ίσως διαβάζουν λίγο μαζί και όλα τα σχετικά. Ενώ τώρα λέει το μόνο που προλαβαίνουν να πούνε είναι ένα καλό απόγευμα και καλό φροντιστήριο και δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά που έχει ονειρευτεί και όλα τα σχετικά. Καλά, και αυτή είναι λίγο υπερβολική. Εντάξει, σου λέω τη διάβαση. Καλά, εντάξει, τελείωσε και η ζωή, ρε παιδιά. Ναι, δεν είναι λίγο υπερβολική, αλλά εντάξει, αν πει στην τρίτη ηλικίου, οκ, αυτό. Αλλά στην πρώτη ηλικία είναι λίγο υπερβολική να μου λέει ότι έχω χάσει το φως της μέρας. Καλά, δεν είπα ότι χάσει το φως της μέρας. Υπάρχουν άτομα που κάνουν τόσα πράγματα μέσα στη μέρα και προλαβαίνουν. Ναι, καλή ώρα. Εσύ, Αλίνα. Ναι, δηλαδή εντάξει, δεν είναι η πτώση. Θα πούμε και πιο μετά για αυτά τα πράγματα που κάνει Δέσποινα για να κάνουμε και διαφήμιση στο δικό μας, το ντόπιο το πράγμα. Λοιπόν, και το να διαβάσουμε λίγο από το άρθρο μας. Βασικά είναι μικρό, δεν θέλει να διαβάσουμε όλο, αλλά αργά και σταθερά. Ναι, οπότε Δέσποινα, γιατί. Λοιπόν, θα διαβάσει την πρώτη παράγραφο, η Αλίνα τη δεύτερη και εγώ την τρίτη. Τη μεγάλη γλώσσα. Ωραία. Η Γεωργία είναι μαθήτρια τη τρίτη γηλικίου. Φέτος είναι μια αρκετά πιεστική χρονιά, καθώς ο στόχος της είναι η αρχιτεκτονική, Αλίνα. Mm. Για να πάει στο φροντιστήριο, θα πρέπει να χρησιμοποιεί το μετρό. Θα πεθάνει πάλι. Σχεδόν εξαντλημένη από μια ιδιαίτερα απαιτητική μέρα, κάθεται σε μια θέση στο μετρό και νιώθει μια ζαλάδα. Δεν δίνει καμία σημασία, καθώς συγκεντρώνεται στην άσκηση που πρέπει να λύσει και έχει ακόμη δύο στάσεις. Καθώς σηκώνεται η καρδιά της, χτυπά σταμάτητα και υδρώνει παρόλο που είναι ένα κρύο απόγευμα του χειμώνα. Σκέφτεται ότι πάλι ξέχασε να φάει μεσημεριανό. Με δυσκολία βγαίνει από το σταθμό και κατευθύνεται στον πλησιέστερο φούρνο. Παρένθεση, τελευταία στιγμή τα άφησε. Παιδιά, με δουλεύει. Πρώτον, τελευταία στιγμή τα άφησε. Δεύτερον, τότε θυμήθηκε ότι δεν έφαγε. Καλά, παρόλα αυτά είναι πάντα κάτι το οποίο συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, εγώ που μετακινούμε κιόλα με το τρένο και με το μετρό πολλέ φορέ, για να πάω κι εγώ στο φροντιστήριο. Βλέπω διάφορους ανεμένα που τελευταία στιγμή μαθαίνουν μια μετάφραση. Αχ, εγώ τα κάνω. Κυκλοφορώ με τα βιβλία και διαβάζω στον δρόμο. Για να συνεχίσουμε. Εμένα μου αρέσει να διαβάζω βιβλία γενικά. Αλλά εντάξει, τώρα να μου πείτε ότι θυμήθηκα να φάω φαγητό. Εμένα χτυπάει η κοιλιά μου ώρες, Μαλίνα. Ναι, συνεχίζω λοιπόν. Την επόμενη μέρα λοιπόν ένιωσε τα ίδια συμπτώματα όταν ήταν στο μετρό. Αλλά δεν θυμάται τίποτα παρά μόνο
Το πλήθος πήγε συγκεντρωθεί δίπλα της και τη ρωτούσε αν είναι καλά. Στο εφημερεύο νοσοκομείο, αφού μεταφέρθηκε, δεν βρέθηκε κάποιο παθολογικό έβριμα. Όμως ψυχολόγος με την οποία μίλησε της είπε ότι ήταν κρίση πανικού και της σύστησε να συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Πες και εσύ το small tip. Και έτσι η αρθρογράφος έχει γράψει και ένα smile tip που λέει: η κρίση πανικού εμφανίζεται απροειδοποίητα. Με την κατάλληλη αντιμετώπιση από ειδικό ψυχικής υγείας αντιμετωπίζεται με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και σχετικά άμεσα. Φυσικά, βλέπετε αυτή τη στιγμή, βλέπετε και το site από εκεί που το βλέπαμε και είναι το άρθρο. Η φωτογραφία, εντάξει, για όσους μας ακούτε από το ραδιόφωνο, λέει relax, breathe and make positive thoughts. Δηλαδή, thoughts. Χαλάρωσε, πάρε μια ανάσα, ανάσαι. Και κάνε θετικές σκέψεις. Και η αλήθεια είναι ότι είναι τρία βασικά πράγματα που βοηθάνε. Εγώ θέλω να πω ότι όταν το είχα διαβάσει το άρθρο, γιατί το είχα διαβάσει, γιατί το είχα δει που το είχε αναβάσει στο Ισμάλ, το είχε αναβάσει στο Facebook και το είχα δει από εκεί και το είχα διαβάσει. Και όταν είδα τι έπαθε η κοπέλα, τέλος πάντων, άρχισε να ανησυχώ λίγο για μένα, για του χρόνου. Εντάξει, μπορεί του χρόνου να μην σου φανεί τόσο πολύ, άμα κάνεις ήδη αρκετές ώρες. Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει διαβάζω για την Τρίτη. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται διαβάζω για την Τρίτη. Απλά πας για ύπνο. Γιατί εντάξει. Γυρνά σε 11, τρως ό,τι βρει μπροστά σου στο σπίτι και κοιμάσαι. Να υπενθυμίσουμε στα παιδιά να μπαίνουν σε σελίδα μας στο YouSmile. Να κάνουν like, να μας γράφουν βίντεο. Sorry. Να μας γράφουν μηνύματα και ό,τι αν θέλουμε. Να μας πείτε ίσως κάποιο θέμα για κάποια εκπομπή. Τυχαία αναφέρομαι. Ναι, και να υπενθυμίσουμε κάτι σε αυτή τη στιγμή, γιατί μας έχουν έρθει κάποια μηνύματα το τελευταίο καιρό. Α, ναι, τα οποία είναι πάρα πολύ ξαφνικά και χαιρόμαστε μόνοι μας. Ναι. Βασικά, εγώ θέλω να αφαιρθώ σε ένα αρχικά. Καταρχήν, να πούμε αυτό τώρα, το τωρινό, αυτή τη στιγμή. Α, λοιπόν, μας στείλε η Μαράια Βαρ. Τα φιλιά μου, αγαπάμε Not Even Famous, γουχου. Γιουχου, ευχαριστούμε, αγαπάμε και εμείς. Εγώ λέω να περάσουμε σε κομμάτι. Πρώτα και να πούμε πιο μετά για τη 1056. Φυσικά. Δηλαδή πώς μπορεί η ψυχολογική υπόστηξη που διαβάσαμε στο προηγούμενο άρθρο να γίνει και μέσω αυτής της γραμμής. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι από τους Black Keys. Να το αφιερώσουμε και στη Χριστίνα και σε λίγο... Γιατί είναι το δικό της, ας πούμε, από τα αγαπημένα κομμάτια ή το αγαπημένο, δεν ξέρουμε. Ακριβώς, και σε λίγο πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε. Να πούμε λίγα πράγματα για τη 1056. Ναι. Στο προηγούμενο άρθρο που διαβάσαμε, είδαμε για ψυχολογική υποστήριξη που μπορούσε κάπως να βοηθήσει. Να πούμε ότι αυτή η ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να γίνει από αυτή τη γραμμή. Όπου δηλαδή, μπορεί να γίνει τηλεφωνικά κοινός. Όπου άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, ψυχολόγοι, που έχουν όλη την καλή διάθεση, το κέφι, τη χαρά να σας βοηθήσουν. Αυτή η γραμμή είναι εντελώς δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο. Ανώνυμη. Ακριβώς. Σε όλη την Ελλάδα. Και μπορεί το κάθε παιδί να συζητήσει για τα πράγματα που το απασχολούν, που μπορεί να είναι κάτι που εσύ το θεωρείς ασήμαντο. Είναι εντελώς αχέμηθα. Δηλαδή, από τα ακόμα και ασήμαντα πράγματα μας σας απασχολούν και δεν νιώθετε καλά εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να πάρετε το 1056. Φυσικά. Αλλά και για πιο σοβαρά θέματα, όπως η ενδοσχολική βία, το άγχος που διαβάσαμε πιο πριν. Φυσικά. Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχει αυτή η γραμμή. Πρέπει να την ενθαρρύνουμε, γιατί είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια δράση του χαμόγελου του παιδιού. Και είναι πιο σημαντικές δράσεις που έχει κάνει το χαμόγελο στον χαμόγελο. Ακριβώς. Πάμε στο επόμενο άρθρο. Το οποίο έχει σχέση με τη φιλία. Ένα τελείως εφηβικό θέμα, θεωρώ. Ναι. Καλά, γιατί η φιλία είναι. Εντάξει, μιλάμε παιδί. Δηλαδή, όταν φύγει από την εφηβεία, δεν έχει φίλους. Απλά θεωρείται πιο σημαντικό κομμάτι τη ζωή όταν είσαι έφηβος. Ναι. Καλά, ναι, εντάξει. Αυτό. Οπότε. Ποιο θα διαβάσει τον πρόλογο και μετά να το πηγαίνουμε ένα-ένα. Θα διαβάσω εγώ. Ναι, θα πάρω το καλάκι. Οι φιλίες αποτελούν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Είναι όμως γεγονός ότι η φιλία δεν είναι μια εύκολη ή απλή υπόθεση. Για πολλούς ανθρώπους, το να κάνουν ή να διατηρούν φίλους είναι δύσκολο. Άλλοι κάνουμε περισσότερους φίλους, άλλοι λιγότερους. Άλλες φιλίες είναι διαχρονικές, άλλες σύντομες. Άλλες φιλίες έχουν εντάσεις, άλλες κυλούν ήρεμα μέσα στον χρόνο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό όταν κάνουμε νέους φίλους να μην ξεχνάμε τα παλιά μας φιλαράκια. Θυμήσου. 1. Εάν θέλεις να κάνεις νέους φίλους, να είσαι ευχάριστος και κοινωνικός. Οι ευγενικοί άνθρωποι μας τραβούν την προσοχή περισσότερο. Πρώτα απ' όλα, όντως, η ευγένεια είναι πάνω απ' όλα. Ναι. Και νομίζω ότι ειδικά η ευγένεια από ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Είναι αυτό που σε. Βασικά θεωρώ ότι όταν κάποιος είναι ευγενικός, π.χ. είσαι σε μια κοινή παρέα. Και τον βλέπεις είναι πολύ καλός μαζί σου. Όταν θα σου πει γεια σου, με λένε έτσι, χάρηκα, πώς σε λένε, ποιο σχολείο πας, τι κάνεις. Είναι πολύ πιο. Και μόνο επειδή μου που θα είναι άνετος μαζί σου και ούτε θα σε γράψει, ούτε θα είναι πολύ στην παρέα του και αυτά.
Κυρίως γιατί, ρε παιδί μου, οι νέοι, εμείς, ρε παιδί μου, σαν παρέες και αυτά, συνήθως τυχαίνει να συγκρούονται παρέες. Και άμα δεις ότι ο άλλος είναι. Ότι ενδιαφέρεται λίγο για σένα, τον εκτιμάς. Ενώ άμα δεις τον άλλον πιο κλειστό, πιο. Ή ας πούμε, άμα είσαι, ας πούμε, αν έχεις ένα φίλο και αυτός ο φίλος σου πει, ξέρω εγώ, θα πάω με την παρέα μου εκεί αύριο, θες να έρθεις. Άμα πας και αυτός ο φίλος ασχολείται με την παρέα του και δεν ασχολείται με σένα, δεν είσαι λίγο άβολα. Ή, ας κοίτα, πούμε... εντάξει, σε αυτό δεν φταίει μόνο ο φίλος, γιατί πρέπει και εσύ να μπεις κάπως στην καλά, παρέα. Καλά, ναι, αλλά άμα όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, αρχίζουν και είναι ευγενικοί μαζί σου, σου λένε, ξέρω εγώ, ότι. Ξέρω εγώ, έλα μαζί μου, αυτό εγώ πέρα. Βέβαια, να μην νιώθεις και ότι είσαι μωρό και ότι ασχολείται όλοι μαζί. Καλά, ναι, δεν είπα αυτό, εντάξει. Καλά, ναι. Απλά λέμε και αυτό. Βλέπουμε και την εικόνα που για όσους μας ακούνε μόνο γράφει. Καλύτερος φίλος είναι αυτός που σε κάνει να χαμογελάς όταν πιστεύεις ότι δεν θα χαμογελάς ξανά. Είναι μια προσέγγιση. Ναι. Και αυτή και πολλές άλλες φωτογραφίες μπορείτε να τις βρείτε στο site του Smart. Έχουμε πολύ ωραίο χαλί σήμερα. Άκυρο, ναι. Τελείως, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ. Τέλος πάντων, μετά πρέπει να. Δεύτερη, δεν πρέπει να ξεχνάμε να είμαστε καλοί ακροατές. Γιατί οι φίλοι, λέμε, είναι στις δύσκολες στιγμές που θα μας συμπαρασταθούν. Πολλά πράγματα θα κάνουν οι φίλοι. Ναι. Αλλά πρέπει και εσύ να είσαι τις ίδιες στιγμές για τους φίλους σου. Και γιατί... πρέπει πάντα να νιώθεις ότι. Και πρέπει ο άλλος να νιώθει ότι. Υπάρχει κάποιος. Ότι τον ακούς, όχι, ναι, ότι απλά μιλάει σε ένα τείχο. Ακριβώς, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα ενδιαφερθεί. Και αν όχι θα ενδιαφερθεί, θα θέλει να ακούσει αυτά που. Και είχα διαβάσει κάπου ότι, ας πούμε, δεν είναι μόνο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απλά σ' ακούνε και μετά θέλουν να σου πούνε κάτι πάνω σε αυτό που τους είπες. Αλλά έχει μια διαφορά το να σ' ακούνε για να τους πεις κάτι και το να σ' ακούνε για να σε καταλάβουν. Και είναι πολύ βαθιστόχαστο νόημα. Αυτό. Τρίτη μπουλίτσα. Μπουλίτσα. Παιδιά, εγώ θυμάμαι ότι είχαμε μια καθηγήτρια στο γυμνάσιο. Πάντα αυτά τα. Τις τελίτσες, τις έλεγε μπουλίτσα. Ποια? Κρίμα, γιατί. Α, η αγάπη μου. Αλήθεια. Ναι, είναι να μην περιμένεις από τον άλλον να σε χαιρετήσει ή να σε ρωτήσει κάτι, να κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Είναι όπως και τα δώρα. Οπότε αν δίνεις κάτι, δεν το δίνεις για να. Το δίνεις επειδή θέλεις, όχι γιατί περιμένεις. Ναι, όχι γιατί περιμένεις να πάρεις και εσύ κάτι πίσω. Δεν δίνεις κάτι, ας πούμε, επειδή μου πήρε και αυτός δώρο, οπότε πρέπει να το πάρω κι εγώ. Το δίνεις το δώρο επειδή το θες και επειδή νιώσεις ότι θα προσφέρεις κάποια προσωπική ικανοποίηση αν προσφέρεις κάποιο δώρο. Μετά, μη παραπονιέσαι όλη την ώρα στους φίλους σου και να συζητάς μαζί τους μόνο τα προβλήματά σου. Θα κουραστούν να ακούν συνέχεια τα άσχημα πράγματα. Καλό είναι να συζητάς και για τα όμορφα. Εντάξει, παιδιά, όλοι συζητάμε τα όμορφα στους φίλους. Καλά, μα δεν συζητάμε τα όμορφα. Ναι, ειδικά η ιδέα είναι να κάθε Κυριακή έρχεται εδώ πέρα και λέει: Ακού, τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μα ρε παιδιά, καταρχήν όταν συμβαίνει κάτι ωραίο, πες ότι περπατάς στον δρόμο και βλέπεις ένα παιδί που τυχαίνει να είναι και αυτό σου αρέσει. Μα ναι, δεν θα πάρεις τηλέφωνο, 5 τηλέφωνα τουλάχιστον. Και να πεις, είδα αυτόν. Είσαι χειρότερος από την κίνηση. Και αν δεν έχεις κάρτα 5 αναπάντητες για να το πάρει σίγουρα κάποιος πίσω. Όχι, δεν θα πάρει. Και ξεκινάς, παίρνεις τηλέφωνα. Όχι, εντάξει, δεν θα πάρεις κάποιον. Είναι και το αντίθετο, ότι ας πούμε είναι δυο φίλες και είναι, ας πούμε, οι φίλοι και βλέπεις στον δρόμο αυτόν που αρέσει στην κολλητή της. Δεν θα πάρει κατευθείαν τηλέφωνο την κολλητή της, είδα αυτόν που είδα θα φοράσει. Και μετά να πάμε στο επόμενο. Καταρχήν δεν πρέπει να έχουμε την απέτηση να είναι όλοι οι φίλοι μας σαν και εμάς. Μπορεί σε μένα να αρέσει ο πουρές, στον άλλο να μην αρέσει ο πουρές. Μπορεί στον ένα να αρέσει η πίτσα και στον άλλο να αρέσει το σουβλάκι. Μπορεί στον άλλο να αρέσουν και τα δύο. Δεν ξέρεις. Υπάρχουν πολλές φορές που έχουμε φίλους που είμαστε τελείως διαφορετικοί. Γενικά λέω, επειδή μου δεν τη λέω για μένα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πει. Γιατί όλοι είναι ίδιοι με ένα. Τους έχεις επηρεάσει. Τέλος πάντων, δεν πρέπει να είστε ίδιοι. Βασικά, άμα είστε ίδιοι, θα βαρεθείτε. Αυτό θεωρώ. Εγώ προσωπικά, με όλους μου τους φίλους, δεν είμαι με κανέναν ίδια. Με όλες μου τις φίλες, δεν είμαι με καμία ίδια. Με καμία όμως. Λοιπόν, και να πάμε γρήγορα και στα δύο τελευταία, γιατί να πάμε και στα τραγούδια. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να παρακαλάμε. Sorry. Δεν πρέπει να παρακαλάμε τους άλλους να είναι φίλοι μας. Σε παρακαλώ, γίνε φίλοι μου, σε παρακαλώ. Επίσης, αν κάποιος δεν θέλει να είναι φίλος, μην τους πας τα νεύρα. Πηγαίνει και βρει κάποιον άλλο. Ναι, μωμό. Λοιπόν, εάν ένας φίλος σου πει ένα μυστικό, κράτησε το για σένα. Βασικό. Όταν κάποιος σου λέει μην το πεις σε κανέναν, δεν το λες σε κανέναν. Ναι. Ο κόσμος να χαλάσει. Η κολλητό σου να είναι και η κολλητό σου να μην είναι. Αναλόγως το θέμα. Όχι, αναλόγως κανένα θέμα. Και να είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο και να σου πει, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις εγώ, εμένα μου αρέσουν οι μοβ καρέκλες, ας πούμε. Εάν μας πει να μην το πεις σε κανέναν, δεν το πεις σε κανέναν. Εντάξει, ναι, οκ. Το δέχομαι αυτό.
Και θα σας πούμε και το smile tip. Φίλος είναι εκείνος που σου δίνει την ελευθερία να είσαι αυτός σου. Ακριβώς. Και ελεύθερος είναι αυτός που σκέφτεται και αυτοενεργεί από μόνος του. Τι είπες? Τι όμορφα θες. Και κάπως έτσι περνάμε στο επόμενο μας κατραγουδάκι. Ακριβώς, το οποίο είναι το Big Wheel. Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγουδάκι. Καθώς σήμερα βάζουμε ο καθένας ό,τι θέλει. Και να πάμε στο επόμενο άρθρο από τη στήλη blog στο σελίδα του You Smile. Που είναι λίγο πιο light, ας πούμε. Και σχετικά επίκαιρο. Και τελείως χαρούμενο. Τελείως καρναβαλίστικο. Η Δέσποινα ενθουσιάστηκε. Θέλει να μας πεις τι θα κάνεις στο καρναβάλι. Τι θα κάνω το καρναβάλι. Όχι. Μίλησε μας γι' αυτό. Άμα δεν θέλεις, μην τα λες. Εντάξει. Θα χορέψω εγώ και οι υπόλοιπες που είμαστε στο χορό. Στα Latin. Θα κάνουμε το πρόγραμμα μας με τα φορέματα του χορού. Στο καρναβάλι. Σάμπα. Είναι αποτελείται από 5 χορούς. Σάμπα, ρούμπα, τσάτσα, πάσα και τζάιβ. Θα ψήσω να πάμε να την καμαρώσουμε. Εγώ θέλω ρε. Θέλω ωραία. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ψάχνεις να βρεις κουστούμια, ψάχνεις να βρεις τι θα βάλεις εδώ περίεργα στα μάτια σου. Ρε, βασικά, εμένα μου αρέσει την αποκλειστό, όταν δεν πας και παίρνεις μια στολή, όταν δημιουργείς μόνος σου. Εγώ πέρσι, στις αποκλειστές, είχα ντυθεί αντίθετο σε αυτός μου. Πώς ήταν αυτό? Ίσια μαλλιά. Επειδή γενικά είμαι πάρα πολύ φουτεράκι, τζινάκι, γιαδελιά. Είχα φτιαχτεί πάρα πολύ. Είχα γίνει τελείως διαφορετική από ότι, ας πούμε. Είχα βαφτεί πάρα πολύ, είχα σχίσει τα μαλλιά μου, είχα βάλει αρκετά ψηλά τα κούνια και πολύ φτιαγμένη και είχα βάλει και ένα καπέλο για να μην φριζάρουν τα μαλλιά και είχα πάει σε ένα πάρτι. Α, είναι αυτή η φωτογραφία που έχεις το... Λοιπόν, και μετά, τι θα ντυθώ φέτος? Εσύ τι σκεφτόσουνα? Για φέτος. Ναι. Άμα σου πω δεν ξέρω, δεν έχω πει στον κόπο. Κάθε χρόνο. Καλά ανέκδοτα, για κάθε χρόνο θέλω να ντυθώ Σάιντακ. Απλά δεν ξέρω πώς θα ντυθώ Σάιντακ. Λοιπόν, μετά λέει. Φέτος ανοίξει τη δουλάπα των γονιών ή ακόμη καλύτερα του παππού και της γιαγιάς ή του αδερφού σας και κάνετε τον κατάλληλο συνδυασμό. Μπράβο, τολμήστε κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο. Δηθείτε μοδάτη γιαγιά ή μοντέρνος παππούς. Η μάσκα είναι must. Με μόνο σύμμαχο τη φαντασία σας. Πάρτε χαρτόνι, ψαρίδι και μαρκαδόρους από τα μικρότερα σας αδέρφια και ξεκινήστε. Μαρκαδόρο! Θα ντυθώ μωρό εγώ τότε. Εγώ... φίλη μου πέρσι. Α, βασικά θυμάμαι τι ντύθηκα πέρσι. Γιατί δεν είχα βρει τη στολή που ήθελα, από ό,τι καταλάβατε όλοι σας. Είχα ντυθεί μαζί με την κολλητή μου δίδυμες. Που η Μυρτώ πήγαινε ξανθιά, εγώ με καστανή. Η Μυρτώ ένα λεπτή, εγώ εντάξει. Είμαι αυτή που είμαι. Το κατάλαβα κανένα. Έχουμε διαφορά στο ύψος. Είμαστε αναλόγιες. Η Μυρτώ έχει γαλάζια μάτια, εγώ καφέ. Όλα τα καλά εγώ τα έχω πάρει, από ό,τι καταλαβαίνετε. Εσείς και αυτές οι αδερφές που έχουν κάνει κατωτενίες, οι δίδυμες. Αυτά τα ξανθούλια. Τέλος πάντων, και είχαμε ντυθεί δίδυμες. Ή π.χ. Μια τέλεια ιδέα είναι χελονοτζάκια. Παίρνεις λεκάνες. Δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά μου το έχουν πει. Παίρνεις λεκάνη, τη βάφεις πράσινη και τη βάζεις την πλάτη σου. Παίρνεις πράσινη. Η ιδέα της Νικολέτας είναι να ντυθεί πατημένη τσίχλα. Την είσαι όλη μοβ και βάζεις μια σαγιονάρα πάνω στο κεφάλι σου. Τέλειο! Εσύ το σκέφτηκες. Και μετά λέει, έχετε όμως σκεφτεί ότι η απόκριση είναι μια περίοδος για να κρυφτεί κάποιος πίσω από τη μάσκα του, ώστε να σας πλησιάσει κάθε τρόπο, με κάθε τρόπο. Οπότε, όσοι έρχεστε σε ντυμένη της απόκρισης, να προσέχετε τους γύρω σας, είναι επικίνδυνοι. Λοιπόν, όχι, εντάξει, όχι όλα, αλλά πρέπει να μας πίσω από τις μάσκες, τις στολές και τα καπέλα, ενδεχομένως κρύβονται χαρακτήρες επικίνδυνοι. Άνθρωποι άγνωστοι με άσχημες προθέσεις. Προσέξτε λοιπόν αν βρίσκεστε ανάμεσα σε αγνώστους που θα σας αποκρύψει, που θα σας δώσει αναψυκτικά ή ακόμη και αλκοολούχα ποτά. Σε ποιον και ποιον θα εμπιστευτείτε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η αλήθεια είναι ότι πόσες ταινίες έχουν γίνει που είναι και καλά απόκριες και την επόμενη μέρα αυτός που είχε γνωρίσει κάποια ή αυτή που είχε γνωρίσει κάποιος βγαίνει κάποιος τελείως διαφορετικός. Είναι τελείως τραύμα. Λοιπόν, και να διαβάσουμε και το smile tip. Okay. Να διαβάσει Αλίνα. Ναι, λοιπόν, λέει να απολαύσουμε ένα ξέφρενο γλέντι πάντα με σεβασμό προς τον εαυτό μας. Δηλαδή να μην ξεφτυλιζόμαστε πίνοντας πάρα πολύ και μετά πέφτοντας στο πάτωμα. Όλα με μέτρο, παιδιά. Αυτό είναι το μήνυμα και με προσοχή, ειδικά τις απόκριες. Οπότε πάμε σε ένα καταθλιψιάρικο τραγούδι, James Arthur, Broken Hearted. Εντάξει, παιδιά. Και αυτή είναι η επιλογή της Δέσποινας από τον James Arthur. Νομίζω το καταλάβατε. Και, για να περάσουμε στο επόμενο μας άρθρο, το οποίο είναι το βαθμί τριμήνου. Εμείς θα το κάνουμε βαθμί τετραμήνου. Παιδιά, την Τετάρτη παίρνουμε βαθμούς.
Ποιος λοιπόν, θα καταλάβει. Θα το καταλάβει πρώτα απ' όλα το σχολείο, από τη στιγμή που θα έρθει η μάνα μου και θα μας ακούει πάλι όλο το κτίριο. Λοιπόν, για να διαβάσουμε τι λέει αυτό το άρθρο. Ας πάμε καλύτερα. Παιδιά, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους γονείς μας. Καθώς αυτό θα το εκτιμήσουν. Δηλαδή, πήρε το 10, να τους πεις ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν διάβασα. Να τους πεις ότι όντως δεν με νοιάζει. Ναι, θα πεις. Για αυτές οι ατέλειωτες συζητήσεις. Καταρχήν, πρέπει να βλέπετε αυτό το άρθρο που βλέπετε εκεί πέρα. Είναι η βαθμή και η αγωνία. Είναι ένα άλλο άρθρο το οποίο είναι παρεμφερές. Βέβαια, νομίζω ότι το έχουμε ξεπεράσει πια στη θεραλική αυτό το πράγμα, το βαθμή και η αγωνία, γιατί εγώ πλέον. Δεν υπάρχει αγωνία. Δεν. Πέρσι θυμάμαι ότι ήταν η μόνη χρονιά που με το πήρα του βαθμού ήμουν like a boss. Δηλαδή δεν είχα κανένα θέμα. Δεν είπα τίποτα, βγήκα άνετη. Καλά, νομίζω. Κοίταξε, μετά από το γυμνάσιο οι γονείς μας έχουν καταλάβει ότι. Τα λένε, δεν τα λένε. Δεν. Αυτό είναι από την πέμπτη. Λοιπόν, ενημέρωσε τις γονείς σου αν χρειάζεται βοήθεια σε κάποια μαθήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που π.χ. δεν ξέρω, όχι ντρέπονται. Απλά π.χ. λένε ξεκίνησε χρονιά, τώρα εντάξει. Οκ, κάπως θα καταφέρνω και αυτά. Ότι τώρα και... ξέρω, εγώ το έχω χάσει ήδη. Δεν έχει νόημα να ξεκινήσω μάθημα, ας πούμε. Όχι, π.χ. ναι, έχει ξεκινήσει κάποια χρονιά. Βλέπετε μια πολύ αστεία και πολύ ωραία με αυτό. Με τα memes από το 9 gag είναι αυτό. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι. Το 15 μου αρέσει. Καλά. Γιατί στο καλά, 10, αν βγάλω 15 λίγο... φέτος, άντε γεια. Πήγε εγώ, ξέρω, θα... τα έβαλα κάτω και πιστεύω ένα 17 το έχω. Εγώ αυτό πιστεύω. Εγώ τα έβαλα κάτω και μου βγήκε 15,5-16 περίπου. Ας συνεχίσουμε. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι το πρώτο τετράμινο. Υπάρχει άλλο ένα. Έτσι, για εσάς που θέλετε λίγο συμπαράσταση. Οπότε μπορείτε να προσαρμοστείτε λίγο. Βασικά, όταν γκρινιάζουν οι γονείς, θα του λέτε είναι το πρώτο τετράμινο. Είναι μέχρι να πάρω μπρος. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, αν είσαι ήσυχη τη συνείδησή σου, μη φοβάσαι τίποτα γιατί ξέρεις ότι έχεις προσπαθήσει. Δηλαδή, και έχει δίκιο. Άμα για παράδειγμα σε κάποια μαθήματα, ειδικά εγώ που είμαι τη ερωτική κατεύθυνση, στα μαθήματα τη Γενική Παιδεία Θετική, όταν ξέρω ότι έχω προσπαθήσει όσο μπορέσω και άλλο μου βάζει 10 και 13. Άμα ξέρει ότι έχει προσπαθήσει. Είσαι λίγο πιο εντάξει με τον εαυτό σου, λες ότι αυτό μπορούσα να κάνω αυτή τη φορά. Θα προσπαθήσω καλύτερα. Και μετά. Και τελευταίο, μην δώσεις υποσχέσεις τις οποίες ξέρεις ότι δεν θα τηρήσεις, καθώς θα γνωριστεί η σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς. Και γελάμε γιατί λογικά κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάτι μας θυμίζει, ναι. Το γνωστό, θα προσπαθήσω περισσότερο. Το γνωστό, θα βγάλω πολύ περισσότερο φέτος. Πάμε στο επόμενο τραγουδάκι, αφού υπενθυμίσουμε στον κόσμο να μπαίνει στη σελίδα του YouSmile, να μας γράφει ό,τι θέλει. Στο Facebook συγκεκριμένα, να. Ναι. Και να μας προτείνει ιδέες κτλ. Αλλά και να. Και να μπαίνει και στη σελίδα του Not Even Famous. Να μας κάνει και εκεί like. Και όσοι δεν έχουν κάνει like και σε αυτή τη σελίδα, να έχουν κάνει και εκεί. Καλό δρόμο. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το καινούργιο άλμπουμ των Kings of Leon. Και είναι το Family Tree. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ του στο Mechanical Bull. Και σε ποιο άρθρο να προχωρήσουμε? Αυτό με τα αδέρφια. Αυτό με τα αδέρφια, ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, το άρθρο είναι «Μου τις πάει η αδερφή μου». Θάνο, μίλησέ μας γι' αυτό. Ναι. Να το αφιερώσω πρώτα απ' όλα στην αδερφή μου τη Δάνα. Πολλές, στη Δάνα, οι άλλες δεν με ενοχλούν τόσο. Άκουρε! Άκουρε, κάτσε γιατί τώρα ενευρίασα. Η Δάνα σου φταίει. Μου χαλάει όλα τα αντικείμενα στο σπίτι, δεν προσέχει. Πού περπατάει, τι κάνει, πού αφήνει το χέρι, πού αφήνει το πόδι. Αφήνει. Αφήνει το χέρι και το αφήνει. Θυμίζει εμένα. Ναι. Επίσης, ρίχνει ό,τι υπάρχει σε υγρό και φαγητό πάνω στον υπολογιστή. Και μετά χαλάει και αναρωτιόμαστε γιατί χαλάει ο υπολογιστή και γιατί χαλάει ο υπολογιστή. Η αδελφή μου είναι 2 χρονών, έρχεται κάθε μέρα το πρωί και με ξυπνάει και τσιρίζει. Αλίνα! Ναι, είναι 2 χρονών. Είναι γλυκό αυτό. Όταν έχεις γυρίσει το βράδυ, Σάββατο, και έρχεται την Κυριακή 10 ώρα το πρωί και σου βγάζει τα σκεπάσματα. Και ναι, έχει παραγκαλιά! Αλλά είναι γλυκό, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε λίγο στο θέμα μας. Ναι. Δεν ξέρω, ποιο ακριβώς θέλετε να. Πιστεύω ότι πρέπει να πούμε αυτό, να μην πούμε. Γιατί είναι μεγάλη ιστορία να μπείτε στη σελίδα. Να μπείτε στο yoursmile.gr, στα άρθρα μας, στα blog. Στην πέμπτη σελίδα και να το δείτε, γιατί είναι μεγάλη ιστορία και αξίζει να την διαβάσετε. Και
Έτσι κατοίκησε. Φανταστείτε, λέει πάλι λίγο τα προβλήματα όπως αυτά που μας είπε ο Θάνος, ότι είναι τα πιο δύσκολα χρόνια και όλα αυτά. Και θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό να πούμε ότι τελικά το να είσαι ειλικρινής με τους γονείς σου λειτουργεί και σαν μαγικό. Λες την αλήθεια όσο και φοβάσαι, αλλά κάποια πράγματα λύνονται. Άμα καταλαβείς ότι για παράδειγμα η αδερφή σου έχει κάποιο πρόβλημα κτλ., είναι καλό να το πεις στους γονείς σου με ηρεμία. Μιλάμε, άμα μπορείς να καλύψεις κάτι το οποίο είναι τσάμπα τσακωμός, να το κάνεις. Ναι. Αλλά εντάξει. Απλά, πόσες φορές. Βασικά θεωρώ ότι όλα τα αδέλφια μπορεί να φωνάζουμε, να γκρινιάζουμε ένα στον άλλον, το ένα και το άλλο. Αλλά όλοι κάποτε έχουμε καλύψει τον αδελφό ή την αδελφή μας. Λοιπόν, για να πάμε και σε κάποιο άλλο άρθρο. Λοιπόν, νομίζω σε σελίδα 6 είχαμε ένα καλό. Το αχ, και εγώ με τις ώρες το τηλέφωνο. Αχ, παιδιά, ποιος είναι με τις ώρες το τηλέφωνο. Εγώ το κουμπάω, βλέπετε, δεν το κουμπάω. Ναι, ούτε εγώ καθόλου, καθόλου. Και εγώ, γι' αυτό τα έχουμε δίπλα μας. Τα βλέπουμε, τα πιάνουμε, να παίζουμε μαζί του. Εγώ μπορώ να πω ότι το κινητό μου είναι πλέον η προέκταση του χεριού μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βασικά, εγώ άμα νιώσω ότι δεν το έχω στην τσέπη μου. Μικροκεφαλικό. Αυτό που δεν νιώθει τίποτα. Παθαίνει 50 κεφαλικά. Όχι, μπορεί να ξέρω ότι το έχω αφήσει στο σπίτι μου, αλλά και πάλι θα πάω κρίση πανικού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Ή π.χ. το άλλο άκυρο που περιμένει να σε λε π.χ. στον άλλον, σε κλείνει να σε παίρνει σε 5. Και έχουν περάσει καμιά ώρα και δεν πάρει ακόμα. 5 μέρες ή 5 μήνες. Η ερώτηση που όλοι κάνουμε στον εαυτό μας όταν δεν μας παίρνουν τηλέφωνο πίσω. Έλα, ήταν πολύ καλό. Ναι. Και γι' αυτό έχουν ερωτηθεί και πολλά κομμάτια. Οπότε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ή το άλλο που 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα. Ναι, ή το call me baby. Call me baby. Λοιπόν, κοινό σημείο σε όλα τα παραπάνω τραγούδια, δηλαδή αυτά που είπαμε πριν λίγο, είναι το τηλέφωνο. Και τη λέει την Gaga, το telephone. Το τηλέφωνο. Το οποίο συχνά για του εφήβου αποτελεί επισφράγηση τη φιλία και γενιάζει την εμφάνιση του έρωτα στη ζωή του. Η αλήθεια είναι ότι όποτε γίνεται κάτι ερωτικού περιεχομένου, κατευθείαν τηλέφωνα. Τηλέφωνα, μου μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ένα πολυχρηστικό εργαλείο που ενίοτε γίνεται η προέκταση του χεριού σου και πολλές φορές είναι το αντικείμενο που φυλάς κάτω από το μαξιλάρι σου ακόμα θέλουν. Εγώ δεν βάζω κάτω από το μαξιλάρι γιατί θα πάρει τίποτα το κεφάλι. Το βάζω λίγο πιο δίπλα, ναι. Όχι, έχει διαβάσει ότι πρέπει να το έχεις ένα μέτρο μακριά σου όταν κοιμάσαι για να μην έχεις πνευμονία. Εγώ το αφήνω από κάτω και πιάνω το χέρι μου, ξέρω εγώ. Εγώ το αφήνω έτσι όπως είναι το κρεβάτι, το αφήνω έτσι, το κουμπάω κάτω. Και για να δούμε πιο μετά. Σου επιτρέπει με κωδικοποιημένο και άμεσο τρόπο να επικοινωνήσει με τους φίλους σου, το αγόρι σου ή την κοπέλα σου, δίνοντάς σου την αίσθηση της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας, της ευκολίας συντονισμού της παρέας σου, καθώς και στη δυνατότητα. Εκτός αν δεν έχεις κάρτα. Καθώς και τη δυνατότητα δέσμευσης συνεχούς πρόσβασης και διαθεσιμότητας, ενώ μερικές φορές συμβολίζει και τη χειραφέτηση από τον έλεγχο των γονέων και την ανεξαρτητοποίηση και από την οικογένεια. Να πούμε για κάτι άλλο επίσης που δεν λέει, είναι ότι πλέον τα κινητά έχουν όλα ίντερνετ. Ίντερνετ. Οπότε είσαι πάντα παντού. Online. Και ειδικά άμα έχεις και 3G στο κινητό. Άντε, γεια, έχεις φύγει. Οπότε, να διαβάσουμε κάποιες συμβουλές. Ναι. Που έχουν δοθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τη χρήση των κοινών τηλεφώνων και για τη σύνδεση που έχουν με διάφορες ασθένειες και βλάβες στον εγκέφαλο. Να διαβάσουμε μερικά και τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε να τα διαβάσει ο κόσμος στο site του YouSmile. Πάντα. Οπότε λέει να τοποθετήσεις το κινητό μακριά από το κρεβάτι σου όταν κοιμάσαι ή να το απενεργοποιείς. Μετά, να απομακρύνεις το κινητό από το κεφάλι σου κατά τη διάρκεια των κλήσεων χρησιμοποιώντας ανοιχτή ακρόαση ή καλώδιο handsfree. Εγώ βάζω τα ακουστικά. Μπορείς να το κάνεις και έτσι. Ναι, έχεις εδώ το τηλέφωνο. Γιατί μειώνεται η εκνοβολία. Να το έχεις βασικά ούτε καν έτσι. Να το έχεις έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όταν δηλαδή εμείς μιλάμε συνέχεια, πρέπει να έχεις ακουστικά. Λοιπόν, να μοιράζει το χρόνο ομιλίας κρατώντας το κινητό και από τις δύο πλευρές του κεφαλιού. Όντως, παιδιά, όταν το έχω μόνο από τα ένα αυτή, μετά. Είναι κόκκινο. Παιδιά, μετά με πιάνει μόνο και. Να πούμε και ένα ακόμα. Το να πηγαίνουμε την παλιά μας συσκευή σε σημεία ανακύκλωση. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, εντάξει. Άμα δηλαδή δεν τη θέλετε και δεν θέλετε να την κρατήσετε στο σπίτι και είναι για πέταμα, είναι πολύ σημαντικό να την πηγαίνετε εκεί πέρα. Ναι, όπως εγώ, ας πούμε, δεν την έχω δώσει ακριβώς για ανακύκλωση την παλιά μου συσκευή. Απλά επειδή το κινητό μιας φίλης μου έπεσε στη θάλασσα, της έδωσα το δικό μου το παλιό. Αλλά αυτό ναι. Και αυτό είναι ένα είδος ανακύκλωση. Ωραία, και για να πάμε τώρα στο επόμενο κομμάτι. Και σε λίγο θα συνεχίσουμε να σας μιλάμε για τα άρθρα στην κατηγορία blog του usmile.gr. Και είναι από τους πολύ αγαπημένους μας killers και είναι το επίσης πολύ αγαπημένο μας Read My Mind. Και επιστρέψαμε. Ακριβώς. Αυτό να πούμε. Ωραία. Και το τελευταίο μας άρθρο το οποίο θα συζητήσουμε είναι... Τι ώρα θα γυρίσεις στο σπίτι. Κλασικό. Πόσο κλασικό.
να διαβάσουμε λίγο και το διάλογο. Ωραία, θες να κάνουμε συζήτηση, να κάνουμε τέτοιο διάλογο κανονικά. Ποιο θες να κάνεις, θες? Εγώ θα κάνω. Εγώ μόνη μου, forever alone. Κάνε εσύ το πρώτο, θα κάνω το δεύτερο. Μα μπαμπα, φεύγω. Θα βγω με την Αλίκη και την Κατερίνα. Νίκη, να είσαι πίσω στις 8. Μα μπαμπα, οι φίλες μου επιστρέφουν στο σπίτι τους πιο αργά. Με τη μάνα σου συζητήσαμε και αποφασίσαμε να επιστρέψεις συγκεκριμένη ώρα. Θεωρούμε πως είναι πιο ασφαλές για την ηλικία σου. Δεν μπορώ άλλο αυτή την καταπίεση. Ρακάρι τις ιστορικές σκέψεις αλλήν. Έλα, κάνεις. Εκεί η πόρτα κλείνει δυνατά πίσω της. Το μα δεν αντέχω άλλο. Αυτό δεν είναι. Διάβασε, διάβασε. Έλα. Μα δεν αντέχω άλλο, σκέφτεται. Οι φίλες μου με κοροϊδεύουν που γυρνάω πάντα πιο νωρίς από αυτές. Και εγώ δεν μπορώ πάντα να διαφέρω. Θέλω να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Γιατί το κάνουν αυτό οι γονείς μου? Θέλουν να με προστατεύσουν από κάτι ή απλώς θέλουν να δείξουν ότι έχουν το πάνω χέρι? Δεν ξέρω τι να κάνω. Έτσι με έχετε να σηκωθώ και να φύγω από το σπίτι. Για να είμαι ελεύθερη. Μήπως όμως και αυτό δεν είναι η λύση? Μα τι να κάνω? Α, ναι. Θα πάρω στο τηλέφωνο που μας έδωσε αυτή η κυρία που ήρθε πριν από λίγο καιρό στο σχολείο. 10:56 νομίζω ήταν ο αριθμός. Μ' αρέσει ο τρόπος που το συνέδεσαι. Ναι, και για πόσο θυμάμαι, μας είπε ακόμη πως είναι δωρεάν από κινητό. Θα καλέσω τώρα κιόλας. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Άκουσα μια φωνή από την άλλη πλευρά της γραμμής. Καλησπέρα, με λένε Νίκη και είμαι 13 ετών. Γεια σου, Νίκη, πώς θα μπορούσαμε να σε βοηθήσουμε? Η συζήτησή μας κράτησε αρκετή ώρα. Αισθάνθηκα πιο ήρεμη, που μοιράστηκα όσα ένιωθα. Τελικά αυτό που κατάλαβα είναι ότι όλα λύνονται με την ήρεμη συζήτηση. Γι' αυτό και θα προσπαθήσω να μιλήσω με τους γονείς μου ήρεμα την επόμενη φορά. Αυτή τη φορά είμαι σίγουρη πως θα με ακούσουν. Στην ειδική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1516 πάντα θα βρείτε κάποιον να μοιραστεί τις ανησυχίες σας και τους προβληματισμούς σας. Και το smile tip που να μας το διαβάσει η Δέσποινα. Δεν έχει σημασία ο χρόνος που περνάτε έξω από το σπίτι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το διαχειρίζεστε. Καλά, από τη μία έχει δίκιο, από την άλλη όταν περνάς καλά. Θέλεις κι άλλο. Ναι, ενώ όσο δεν περνάς καλά. Ενώ άμα δεν περνάς καλά, δεν έχεις πρόβλημα και να γυρίσεις νωρίς. Ναι, όταν ας πούμε βγαίνεις και είναι όλα βαρετά και δεν σ' αρέσει τίποτα και λες εντάξει, γυρνάω σπίτι τώρα, δεν με νοιάζει. Όταν περνάς καλά, έχεις λίγο μας, είμαι από κάτω, θα κατεβείς. Και αυτά ήταν μερικά μόνο από τα άρθρα που μπορείτε να δείτε στο blog, αλλά και γενικά στο YouSmile, υπάρχει η κατηγορία YouShare. Που είναι βέβαια με άρθρα παιδιών στην ηλικία μας και εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή μπορείτε να στέλνετε τα άρθρα σας στο YouSmile και να δημοσιεύονται. Φυσικά. Αυτά που διαβάσαμε βέβαια ήταν κάποιων ειδικών. Και υπάρχουν και άλλα πολύ πιο σοβαρά τα οποία δεν έχουμε συζητήσει λόγω του κλίματος. Ακριβώς. Αλλά τα οποία άμα σας απασχολούν μπορείτε να τα δείτε. Δηλαδή υπάρχουν όντως κάποια πολύ πιο σημαντικά τα οποία. Όπως για το αλκοόλ, για την ενδοσχολική βία. Για την νευρική αναρρεξία. Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να τα δείτε άμα έχετε λίγο χρόνο. Και τώρα θα μας τραγουδήσει η Δέσποινα. Ουλαλά. Σήμερα θα μας τραγουδήσει το Without a Word. Ναι, κοίτα, ήθελα να πω James Arthur. Αλλά δεν έβρισκα πουθενά καραόκε. Και στεναχωρήθηκα. Και είπα να πω ένα άλλο τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το άκουσα πρώτη φορά στα Vampire Diaries. Ξεκίνησα εγώ να μιλάω γι' αυτό. Τη Birdie Night of Without a Word. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα. Η συγκεκριμένη το ξέρει στο πιάνο. Και βασικά είναι πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια. Πολύ καλή. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ γλυκούλα. Και... είναι και πολύ low profile, δεν προκαλεί καθόλου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, υποδέχτε τη Δέσποινα. You're leaving. Yeah, you can pack your bag and spread your wings, and you can tell them all that it's over. Been getting closer. Stand there and look into my eyes and tell me that all we had were lies. Show me.
guess I'll leave you without a word, without a word, and you can tell the world that you're tired. But your excuses, they don't work, 'cause I know that you're lying every time that I see your face. I notice all the suffering just into my embrace. Won't let you come tonight. Stand there and look into my eyes and tell me that all we have are lies. Show me that you don't care, and I'll stand here if you prefer. Yes, I'll leave you without a word, without a word. Αυτό ήταν. Ήταν πολύ καταθλιψιάρικο. Δεν αλλά... πειράζει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα, ωραία. Πάρα πολύ και τα λόγια του είναι υπέροχα. Να βάζουμε πιο συχνά μπέρδι στην εκπομπή. Μου άρεσε. Εγώ δεν είναι πολύ ωραία. Ναι, μου αρέσει γενικά. Είναι πολύ ωραία γιατί τα λέει απαλά και είσαι σε λίγο φάση. Ναι, βασικά είναι από τα τραγούδια που βάζουν έτσι και σκέφτονται. Και αφού μας τραγουδήσεις κιόλας, θέλεις να μας πεις και που θα μπορεί ο κόσμος να σε βλέπει live και το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είμαι. Πω, τι ωραία που ακούγεται. Ακούγεται τέλειο, θα είμαι. Για τις επόμενες τρεις Κυριακές, μέχρι να τελειώσει Φεβρουάριο, μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου, στον Ιαννό, στο κέντρο στην Πανεπιστημίου. Όπως παίρνετε το τρένο. Μετρό, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Μετρό. Θα μας στάσει Πανεπιστημίου. Κατεβαίνετε κάτω τηλεφόρο και αριστερά θα με βρείτε. Είναι στον Ιαννό. Είναι τις τελευταίες τρεις Κυριακές. 11 η ώρα είναι η πρώτη παρουσίαση και 2 είναι η επόμενη. Και θα είσαι με ποιον? Με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, την Ελένη Σιώγα και άλλα 7 παιδιά. Παιδιά, παιδάκια είναι, γιατί είμαι μεγαλύτερη. Ναι. Ωραία. Θα... Φαντάζομαι ότι θα στείλουμε μια ανταπόκριση από το Γιου Σμάιλ. Ανταπόκριση, και ανταπόκριση, έτσι. Έτσι, δεν ξέρω. Δέσποινα. Θα... Πάμε. Θα πάμε με την Ελένα να κάνουμε ρεπορτάζ στη Δέσποινα. Τέλειο. Φυσικά. Και έτσι θα μπορέσει και ο κόσμος που δεν θα καταφέρει να πάει να τη δει από κοντά. Φυσικά, να με μεταβάζει. Και αυτά για σήμερα. Να σας ευχαριστήσουμε όσους μας παρακολουθήσατε. Να σας υπενθυμίσουμε να μπαίνετε στο site του Smile στο Facebook και να κάνετε like, και στο site του Not Even Famous στο Facebook και να κάνετε like. Καθώς επίσης και σε όλες τις άλλες εκπομπές, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαστε εμείς οι εκπομπές που βλέπετε. Όχι, εντάξει. Γι' αυτό ακούστηκε ωραία. Γιατί είστε οι φίλοι μας, εντάξει. Οι φίλοι μας και οι μαμάδες μας και οι πατεράδες μας. Όσοι μας βλέπετε και μπορεί να βλέπετε και άλλες εκπομπές, δεν είναι κακό να πηγαίνετε να βλέπετε και τους υπόλοιπους τι κάνουν. Γιατί όλοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και όλοι προσπαθούν πάρα πολύ εδώ πέρα. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εδώ τους παραγωγούς που μας βοηθάνε. Και είναι τόσο καλή μαζί μας. Και γενικά όλο τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ευκαιρία. Γίνεται να σπούνε κάτι όταν τα λες τόσο έτσι. Ναι, ισχύει. Πραγματικά. Λοιπόν... Πολύ χαρούμενη είναι. Τι έγινε χθες, Δέσποινα, έγινε τίποτα χθες? Όχι, έφαγα βάφλα. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτά ήταν για σήμερα. Να προσέχετε, πολλά φιλιά. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν?
Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.